Τι μπορεί να μοιράζεται ένα ζευγάρι που συναντιέται κάθε χρόνο ίδια μέρα? Ένα έργο που αποτέλεσε έναν από τους θριάμβους του ζεύγους Αλεξανδράκη Γαλινέα, ζωντανεύει τώρα στη σκηνή από τον Αλέξανδρο Σταύρου και τη Μαριάννα του Μασάτου. Αυτοί συναντιούνται μια φορά το χρόνο γιατί κάποια στιγμή συναντήθηκαν τυχαία, αγαπήθηκαν πολύ. Και με δική τους ειλικρίνεια και με το δικό τους τρόπο συντηρούν μια σχέση πάρα πολλά χρόνια. Με αυτό το ένα Σαββατοκύριακο, χωρίς καμία επικοινωνία ποτέ. Και περνάνε τα χρόνια. Δεν απαιτεί ο ένας από τον άλλον τίποτα. Δέχεται τον άλλον έτσι όπως είναι και παίρνει αυτά που του δίνει. Και τέλος. Εφόσον υπάρχει ο μεγάλος έρωτος, που έτσι κι αλλιώς είναι από την αρχή αυτό δεδομένο. Ενώ έχει το βαθμό της παρανομίας, έχει και αυτή την απόλυτη αγάπη που τα δικαιολογεί αυτά τα πράγματα. Και μπορούν και είναι ειλικρινείς και για τη ζωή τους, την κανονική, την όμιμη σχέση τους, τις σχέσεις που αφορούν αυτούς και τα παιδιά τους. Μα αγαπιούνται επί της ουσίας. Δεν περνάνε την ώρα τους. Δηλαδή και την Doris την αφορά η ζωή του Τζορτζ. Μαζί με την Έλεν, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο μίσος για τη γυναίκα του, για την οικογένειά του. Υπάρχει μια αγάπη και, και ένα νιάξιμο. Αντίστοιχα και ο Τζορτζ ενδιαφέρεται για το χάρι. Τους βοηθάει κάποια στιγμή. Τελικά ο Τζορτζ, ας πούμε, και η Doris καταφέρει να μην προδώσει τίποτα. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, ούτε τη σχέση του με τη γυναίκα του, ούτε τη σχέση του με την Doris, δεν προδίδει τίποτα τελικά. Υπάρχει τέτοια αγάπη στις μέρες μας, το έχετε δει εσείς στη ζωή σας? Έχουν έρθει εδώ στο θέατρο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ζήσει και τους έχουμε γνωρίσει το θέατρο. Νομίζω τη ζουν, γιατί τη ζουν, μια χέρα τη ζει ακόμα. Αλήθεια. Και στην πρεμιέρα έχει έρθει με τον αντίστοιχο Τζόρτζ της. Και πού οδηγεί τελικά μια τέτοια αγάπη? Κάπου καλά πάντως. Πού, κανείς δεν ξέρει, αλλά αν μη τι άλλο είναι αυτό που ξέρει το γνωστό με την Ιθάκη, η διαδρομή είναι ωραία έτσι κι αλλιώς. Λέα και πάμε και πέρα.